Η κυβέρνηση. Με την καλή έννοια, δεν το πω τώρα. Εντάξει. Δεν σα αρέσει η λέξη, το καταλαβαίνω, αλλά. Να σα πω. Η αλήθεια είναι το κάνει. Την ώρα που κάνατε τη διευκρίνηση με την καλή έννοια. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι από τι βασικέ, θα έλεγα, προγραμματικές μας δεσμεύσεις ο εκλογικός νόμος, η απλή αναλογική. Είναι κάτι το οποίο ιδιαίτερα εμείς. Αφήσατε όλες τις άλλες που αφορούν στον πολίτη και στην ζωή του, στη δουλειά του, στην οικογένειά του. Και μου πάτε στον νόμο. Δεν αφήσαμε, όχι. Αφού δεν τα καταφέραμε. Να γίνονται παράλληλα συζητήσεις για τον εκλογικό νόμο, γενικά για το σύστημα. Ναι, αλλά όχι για το μοναδικό σύστημα. Γιατί το εμφανίζει η κυβέρνηση ως την απόλυτη προτεραιότητα από τις υποσχέσεις που είχε δώσει στο λαό. Και οι άλλες υποσχέσεις θα σου πει. Βλέπετε να έχουμε σταματήσει τα υπόλοιπα. Δέστε τώρα, εγώ, ας πούμε, έτσι, ως μέρος της κυβέρνησης, ασχολούμαι με τα του κλάδου μου και προσπαθούμε όσο το δυνατόν εσείς να τα αποκριθούμε. Είστε από τους λίγους που προσπαθεί να βάλει κάποια τάξη στα ζητήματα του Υπουργείου σας. Αλλά βασικές υποσχέσεις της κυβέρνησης δεν έχουν τηρηθεί, κύριε Υπουργέ. Και το ξέρετε. Μα και τρέχει η κυβέρνηση στον εκλογικό νόμο. Και ότι έχει απογοητεύσει η κυβέρνηση το λαό. Όντως τον έχει επιβαρύνει και με μέτρα 5,4 δις. Αλλά ούτως ή άλλως ελπίζω ότι στις επόμενες εκλογές. Δεν θα πω παραλάβαμε δύσκολα, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές και προσπαθούμε όσο το δυνατόν. Θα τις μαζεύτε στις 200 η κυβέρνηση, τι βλέπετε? Νομίζω πως βρίσκεται κοντά. Αλήθεια. Είναι κοντά, αλλά και μακριά ταυτόχρονα. Γιατί το 197 με το 200 απέχει, μπορεί να απέχει τρεις αριθμούς, αλλά έχει χιλιόμετρα στην πολιτική αυτά. Έχω την αίσθηση ότι θα πριτανεύσει ίσως και άλλα κόμματα που την αναγκαιότητα θέσπισης της απλής αναλογικής την είχαν σημαία χρόνια. Την στιγμή εκείνη θα. Είναι όμως κάτι που χρειάζεται ο τόπος αυτή την ώρα, κύριε Υπουργέ. Σου λέει, άλλος δες τι γίνεται στην Ισπανία, δες τι πέρασε η Ιταλία με την Ιταλοποίηση. Έχει μείνει κιόλας ως όρος αυτό. Νομίζω πως χειρότερα από αυτά που περάσαμε εμείς ως χώρα με τις λεγόμενες ισχυρές κυβερνήσεις δεν βίωσαν οι άλλες χώρες. Άρα λοιπόν, από την ώρα που η συνεργασία φαίνεται να είναι και ζητούμενο ιδιαίτερα από τον ελληνικό λαό, γιατί να μην θεσμοθετήσουμε ένα εκλογικό σύστημα που να επιβάλλει εκ των πραγμάτων τη συνεργασία. Αν νομίζω πως 200... πάρα πολλά ζητήματα που σήμερα βρίσκονται σε μια έντονη αντιπαράθεση. Και το λέω ιδιαίτερα εγώ, ας πούμε, βλέπω ζητήματα του αγροτικού χώρου που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει αντιπαράθεση. Και διαρκώς λέω όλοι μαζί να δώσουμε λύση, διότι είναι μεγάλα τα προβλήματα. Θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ομαλοποίηση. Εντάξει, αυτό κρίνεται και αξιολογείται από όλους, γιατί έχουν και άλλη διαφορετική θέση. Αν βρεθούν οι 200 ψήφοι, πρέπει η κυβέρνηση να πάει και σε εκλογές? Να σας πω, όχι. Το λέω γιατί το είπε ο κ. Λεβέντης χθες. Λέει ότι το σωστό θα ήταν να πάει και σε εκλογές αμέσως για να μην έχει στην πλάτη του τον πόνους στην πραγματικότητα. Γιατί λέει τώρα ότι είναι ο πρωθυπουργός του πόνους, ας πούμε. Για λόγους ηθικής. Ναι, από αυτή την άποψη. Κοιτάξτε, πήγαμε σε εκλογές, αποφάσισε ο ελληνικός λαός. Δεν νομίζω πως αυτή την ώρα αυτό που προέχει είναι να προσφύγουμε πάλι σε εκλογές. Είναι πρόσφατη η ετοιμιγωρία του, προχωράμε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στη λειτουργία της κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα το να εκτός προεκλογικής περίοδου να φέρνουμε ένα θέμα που αφορά γενικά το πολιτικό σύστημα νομίζω πως είναι πάρα πολύ θετικό. Διότι φανταστείτε ότι να κάνουμε αύριο εκλογές, τότε δικαιολογημένα όλα αυτά που λέγονται εμείς ερχόμαστε και συνεννούμε. Δεν είναι σωστό. Το θέμα είναι, κύριε Υπουργέ, ότι έχετε μπροστά σας πάρα πολύ δύσκολο δρόμο. Έως ακατόρθωτο σε ορισμένες περιπτώσεις και δεν ξέρω τι θα γίνει το φθινόπωρο. Βλέπετε ότι ο κόσμος ήδη δεν μπορεί να τα βγάλει με τα υπάρχοντα δεδομένα πέρα. Πόσο μάλλον με τα δύσκολα και δυσκολότερα που έρχονται μπροστά μας. Δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστείτε. Κοιτάξτε, σας είπα ότι μονόδρομός μας πλέον είναι να ξεφύγουμε από την ύφεση, να αρχίσει μια αναπτυξιακή προσπάθεια να φαίνεται ότι αποδίδει καρπούς. Έχουμε ήδη μπροστά μας το ΕΣΠΑ. Το νέο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, το πακέτο Γιούγκερ. Μιλάμε ότι έχουμε πόρους που μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει λοιπόν εμείς όλοι να δουλέψουμε για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις σωστής και αποδοτικής απορρόφησης των συγκεκριμένων πόρων. Ο αγροτικός κόσμος παραπονείται ότι δεν επιβιώνει, ότι είναι επιβαρημένος φορολογικά και ασφαλιστικά με τα νέα δεδομένα έως και περισσότερο από 48%. Περνάει, κύριε Υπουργέ, τώρα που είδατε. Περνάει δύσκολη ώρα και ιδιαίτερα οι οικονομικά ασθενέστεροι. Και σας το λέω, το αποδέχομαι ότι βρισκόμαστε σε επιπτώσεις που πραγματικά γι' αυτό τον κόσμο είναι επώδυνες. Και να συμπληρώσω αυτό που λέει η Μάρα, δεν έχει ακόμα ρυθμιστεί
το θέμα του έμφυα και πώς θα υπολογίζονται τα αγροτεμάχια. Ναι. Τι θα γίνει εκεί, κύριε Υπουργέ? Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί και εμάς και στο Υπουργείο συζητάμε. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμη, διότι θέλουμε ιδιαίτερα σε περιπτώσεις συνταξιούχων του ΟΓΑ, αδύνατων οικονομικά στρωμάτων, να δούμε πώς και προς αυτή την κατεύθυνση κάποια διευκόλυνση, υπάρχει κάποια πιθανότητα τα αγροτεμάχια να υπολογίζονται με τον αντικειμενικό τρόπο? Γιατί αυτό θα είναι η καταστροφή όχι μόνο του αγρότη. Μιλάμε για επιβάρυνση έως και 250% σε μεγάλες. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ξέρουμε όλοι. Εσείς διαφωνείτε με αυτό? Βεβαίως και διαφωνώ. Διότι από την ώρα που έχουμε συγκεκριμένη χρήση, που η χρήση είναι αγροτική, τότε βεβαίως οι αντικειμενικές αξίες δεν έχουν καμία σχέση. Είναι άλλος ο τρόπος υπολογισμού των αξιών. Τα κτήματα που είναι χωράφια ή στα δάση, δασικές εκτάσεις, και βεβαίως δεν έχει καμία σχέση με αυτές τις λεγόμενες οικοπαιδικές αξίες. Mm-hmm. Και αυτό μέχρι τώρα, αυτό ακριβώς εφαρμόζεται. Αυτό δεν συμβαίνει έχουμε... μέχρι τώρα, αλλά πάντα να το αλλάξετε, βλέπω. Σε αυτό θα επιμείνουμε ιδιαίτερα. Κοιτάξτε να δείτε, για να κρατήσουμε, να βάλουμε και νέο κόσμο, ιδιαίτερα στην αγροτική δραστηριότητα, τέτοιες ρυθμίσεις δεν υπάρχει περίπτωση να βοηθήσουν. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το ζήτημα της ίδιας μεταχείρισης, θα έλεγα έτσι, των αγροτεμαχίων όσον αφορά τον ένφια θα συνεχιστεί. Mm-hmm. Να πείτε μία κουβέντα και για το άλλο μεγάλο ζήτημα που έχουμε στην επικαιρότητα, γιατί μετά το διάλειμμα θα πάμε στα δικά σας πλέον, σε όλα του Υπουργείου, με το θέμα των τηλεοπτικών αδειών, κύριε Υπουργέ. Εσείς είστε ικανοποιημένος με τον τρόπο που πάει να γίνει αυτή η διαδικασία, χωρίς ανεξάρτητες αρχές, χωρίς έλεγχο από κανέναν, παρά μόνο από το αρμόδιο Υπουργείο? Γιατί αυτό που ζούμε τώρα δεν έχει ξαναγίνει, κύριε Υπουργέ. Σας το λέω επειδή έχουμε γνώση των πραγμάτων. Εμείς δεν γεννηθήκαμε χθες. Πολλά δεν έχουν ξαναγίνει. Μπαίνουμε σε ένα καινούργιο πλαίσιο. Η Βουλή αποφάσισε τη σχετική διαδικασία. Και θέλω να πιστεύω ότι σε αυτή την πορεία, με όλα, με διαφάνεια και καθαρά χαρτιά που λέμε, θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, όσα κανάλια έχει ανάγκη ο τόπος, το και βεβαίως μπορούν να υπηρετηθούν μέσα από τα έσοδα, τα διαφημιστικά που υπάρχουν στον χώρο. Πέραν των τεσσάρων αδειών, λέτε. Ακούγεται πάνω από τέσσερα αυτό. Κοιτάξτε, λέμε τώρα με βάση τα σημερινά δεδομένα οι τέσσερες άδειες. Τώρα, αν στη διαδρομή προκύψουν ανάγκες για κάτι παραπάνω, επομένως, επειδή δεν είναι ζητήματα που τουλάχιστον προσωπικά τα χειρίζουμε σε... Όχι, επομένως πάτε για κλείσιμο καναλιών. Να πω ότι αυτά αφορούν τον Υπουργό Επικρατείας. Προφανώς, βρουν τον Υπουργό Επικρατείας, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά επειδή κατηγορούσα τον Μπουσάρη ότι έριξαν μαύρο, θα ρίξετε κι εσείς 3-4 μαύρα τώρα. Κοιτάξτε να δείτε, μπορεί να υπάρξουν και κανάλια που να μην έχουν αυτό που λέμε εθνική εμβέλεια. Δεν σημαίνει ότι θα κλείσουν όλα τα κανάλια. Είναι μια άλλη κατηγορία. Αυτά όμως χειρίζονται μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια που διαμορφώνει η νομοθεσία. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με τα θέματά σας εδώ και βλέπω και τα ερωτήματα των τηλεθεατών. Ελάτε.